Βρισκόμαστε στον Κόρφο, σε ένα όμορφο παραθαλάσσιο μέρος, με μεγάλη προοπτική και πολύ τουρισμό το καλοκαίρι. Έρχονται και γιορτές τώρα σιγά σιγά και εδώ εξελίσσεται μια πρωτοφανή σε έκταση επιχείρηση από τους υπαλλήλους, τους προϊσταμένους, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον κύριο Μουρούτσο και τον κύριο Παναγιώτη Δράκο, οι οποίοι έφεραν όλα τα συνεργεία στο χωριό μας, και πραγματικά, εφόσον αυτό γίνεται τακτικά, πιστεύω είναι κάτι το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Επίσης, παράλληλα, θα ευχαριστήσω και τον κύριο Πνευματικό, τον δήμαρχό μας, που πάντα αναμούμε το προσέχει το χωριό μας και μας βοηθάει σε οποιαδήποτε περίπτωση χρειαστεί. Να πω και εγώ δύο λόγια για αυτό το εγχείρημα. Ανταποκριθήκαμε στα καλέσματα του Προέδρου εδώ να έρθουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, που είναι υποχρέωσή μας. Δεν είναι ότι το κάνουμε έτσι για μας, το κάνουμε για το Δήμο. Άρα λοιπόν οργανώσαμε αυτή την επιχείρηση, το εγχείρημα αυτό, και κατεβάσαμε τα συνεργεία όλα μαζί, και το πράσινο και το κλάδεμα και την καθαριότητα και το πέταμα των ογκωδών, ας πούμε, που είναι εδώ, που είναι αρμοδιότητα του κυρίου Δράκου, του αντιδημάρχου. Είμαστε σε ένα πανέμορφο κόλπο, φυσικό κόλπο, λιμάνι, δίπλα στη θάλασσα, στον Κόρφο. Θάλασσα, η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός, η ανάσα της Ελλάδας, και πρέπει να το προσέχουμε όλα αυτά ως πόριο εφθαλμού, γιατί μέσα από αυτό θα βοηθήσει να βγούμε από αυτή το τέλμα, από αυτή την κρίση που έχει περιέλθει η χώρα μας, και κάποια στιγμή να αρχίσει ο κόσμος να χαμογελάει. Καλημέρα, χαίρετε από τον Κόρφο, από τον όμορφο Κόρφο. Σε συνέχεια όλων αυτών το οποίο είπε ο Πρόεδρος, αλλά και ο φίλος ο Γιώργος Αντιδήμαρχος, εγώ τα συγχαρητήρια πρώτα αξίζουν στον Πρόεδρο, όπου όλο αυτό το διάστημα δίνει έναν αγώνα, ούτως ώστε να διατηρήσει το χωριό του, εδώ τον Κόρφο, τον όμορφο Κόρφο, να το διατηρήσει καθαρό από όλες τις απόψεις. Εμείς σήμερα προσπαθήσαμε και εν όψη των γιορτών που έρχονται, αλλά και εν όψη των γιορτών, να πούμε καλύτερα, έτσι, να τον ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο, να λιγοστέψουμε τα προβλήματα, τα οποία προβλήματα είναι η καθημερινότητα, είναι το πράσινο, είναι η καθαριότητα, και ο κόσμος ο οποίος θα τον επισκεφτεί να είναι πιο ευχάριστη η αναμονή του, και ο Πρόεδρος εδώ, αλλά και οι κάτοικοι, έτσι, να νιώθουν όμορφα σε αυτό το ωραίο μέρος. Ήταν ταυτοχρόνως ένα εγχείρημα, και το ξεκινήσαμε από εδώ, ούτως ώστε τα συνεργεία και του πρασίνου και του ηλεκτροφωτισμού, αλλά και της καθαριότητας, σε κάποιο μέρος στο οποίο πηγαίνουμε, και ιδίως όταν είναι και από απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι εδώ ο Κόρφος, που δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας, να είναι συντονισμένες οι ενέργειες, και ούτως ώστε να μην υπάρχουν και λιγότερα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πέτυχε. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά, Πρόεδρε, εδώ να κάνουμε, και θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, έτσι, ούτως ώστε να έχουμε εδώ όσο το δυνατόν σε κάθε περιοχή τα λιγότερα προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσουμε και εσάς, έτσι, που μπήκατε σε όλη αυτή τη διαδικασία, να έρθετε για να προβάλλετε αυτή την προσπάθειά μας. Αυτό το εγχείρημα λοιπόν το έχουμε οργανώσει και το έχουμε σχεδιάσει να ανταποκριθούμε σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας, από άκρη σ' άκρη, ούτως ώστε οι πρόεδροι να έχουν κάποιες συγκεντρωμένες δουλειές και εμείς να ανταποκρινόμαστε και να δίνουμε λύσεις. Μέσα από το κανάλι σας λοιπόν, καλώ τους πρόεδρους όλους να συντονιστούν μαζί μας και να συνεργαστούμε, ούτως ώστε να έχει επιτυχή έκβαση αυτό το εγχείρημα, έτσι ώστε η καθημερινότητα των δημοτών και η ποιότητα ζωής να είναι καλύτερη. Συμπληρώνοντας λοιπόν, να πούμε ότι εδώ ζητάμε και την βοήθεια των συμπολιτών μας, διότι δεν αρκεί να τρέχει μόνο ο Πρόεδρος ή να τρέχουν μόνο η καθαριότητα, αλλά πρέπει για την καθαριότητα και την καθημερινότητα θέλουμε μαζί μας και όλους τους συμπολίτες μας,
και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό καθαριότητας, ο οποίος λέει για τα ογκώδη ότι τα βγάζουμε έξω μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανακύκλωση. Πρέπει να κάνουμε το χωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών στο σπίτι μας. Πρέπει με κάθε τρόπο να μειώσουμε τα απορρίμματα, να μειώσουμε τον όγκο. Και ο όγκος των απορριμμάτων μειώνεται μόνο εάν κάνουμε σωστή διαχείριση και των κλαδεμάτων και των ογκωδών και των ανακυκλώσιμων υλικών. Μόνο έτσι μειώνονται τα αστικά απορρίμματα και πραγματικά μετά βελτιώνουμε την εικόνα της κάθε περιοχής. Εδώ εφαρμόζουμε το πρόγραμμα συλλογής που έρχεται 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχει 1 φορά την εβδομάδα που έρχονται για την ανακύκλωση. Καλούμε λοιπόν, εφαρμόζοντας τον κανονισμό καθαριότητας, να μπαίνουν σωστά τα αστικά απορρίμματα μέσα στους πράσινους κάδους, σε σακούλες και τα λοιπά, ώστε να είναι περιποιημένα. Αν τυχόν κάποια τύχει κάτι, δεν τα βγάζουμε έξω, όπως και τα ανακυκλώσιμα υλικά εφαρμόζουμε όλη τη διαδικασία της ανακύκλωσης και ιδίως ας πούμε για τις χάρτινες συσκευασίες όπου ο όγκος είναι μεγάλες. Παρακαλούμε λοιπόν τους συμπολίτες μας, αφού τα σπάσουν και τα κόψουν, τότε μόνο να τα ρίξουν μέσα στον μπλε κάδο. Έχοντας λοιπόν αυτά όλοι στο νου μας, πιστεύω ότι θα πάνε καλά και εμείς θα εντείνουμε τις προσπάθειες ούτως ώστε πραγματικά να έχουμε όχι μόνο εδώ στον όμορφο κόρφο που μιλάμε, αλλά σε όλα τα σημεία του Δήμου μας έναν όμορφο Δήμο Κορυφαίου.